Έλληνε επιχειρηματίε και παραγωγοί ίνου και Σταφίδας είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά Γερμανού εισαγωγεί στο Wine and Current Marketing Forum που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την εταιρεία μέλο του BASF Ελλάσα ΒΕ και την Τράπεζα Πυραιό. Στο φόρουμ, το οποίο έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, κεντρικό στόχο ήταν η προώθηση τη ελληνογερμανική συνεργασία στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώ και το κλείσιμο συνεργασιών μεταξύ γερμανικών εισαγωγικών εταιριών και Ελλήνων παραγωγών. Μάλιστα, στη διάρκεια του φόρουμ έγιναν πάνω από 90 B2B συναντήσει μεταξύ γερμανικών εισαγωγικών εταιριών και ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγή κρασιού και σταφίδα που επιλέχθηκαν από τι γερμανικέ εταιρείε. Στόχο του ελληνογερμανικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου είναι η σύναψη και οικονομικών σχέσεων μεταξύ γερμανικών εισαγωγικών επιχειρήσεων και Ελλήνων παραγωγών στον αγροδιατροφικό τομέα. Αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία για να προωθήσουμε τα ελληνικά ποιοτικά κρασιά στην απαιτητική αγορά τη Γερμανία. Το διαβατήριο. Για την πρόθεσή του είναι μια καλή ετικέτα, μια καλή συσκευασία και ένα καλό μάρκετινγκ. Για μια μοναδική ευκαιρία συνεργασία έκανε λόγο ο Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Βασίλη Κόκαλη, που υποστήριξε ότι η εξωστρέφεια του πρωτογενού τομέα στην Ελλάδα και από την άλλη η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο κρασί και ταυτόχρονα η στήριξη των παραγωγών μέσα από ειδικά σχεδιασμένα μέτρα θα βοηθήσει μια σταθερή εικόνα προ τα έξω του προϊόντο και των παραγωγών όμω που θα αποτελεί εγγύηση για τι συνεργασίε. Η εξωστρέφεια ήταν το ζητούμενο για τον πρωτογενή τομέα αλλά και για, τα, για, την ελληνική οικονομία και για τα προϊόντα μας. Το φόρουμ και συγχαρητήρια στο ελληνογερμανικό επιμελητήριο αλλά και στην Τράπεζα Περιό επιτυχάνει με τον καλύτερο τρόπο το μεγάλο ζητούμενο για τον πρωτογενή τομέα. Για την αυαρχίδα των προϊόντων μα, για τον ελληνικό ίνο. Το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη είναι πάντα κοντά στου επιχειρηματίε, στου παραγωγού του ίνου με συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδοτούμενα στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια του κρασιού. Στην ανάγκη εξυγχρονισμού του αγροδιατροφικού τομέα, εστίασε ο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αγροτικού Τομέα τη Τράπεζα Πυραιό, αναφερόμενο στην ενίσχυση τη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων που τονώνει την εξαγωγική του δραστηριότητα μέσω του νέου προγράμματο Εξαγωγική Συμβολιακή Τραπεζική. Η Τράπεζα Πυραιό συνεχίζει να επενδύει και να επιδεικνύει έμπρακτο ενδιαφέρον για τον αγροδιατροφικό τομέα τη χώρα η εξαγωγική συμβολιακή γεωργία και εκτινοτροφία είναι το νέο προϊόν της τράπεζας που προσφέρουμε στους σημερινούς και μελλοντικούς πελάτες μας.